Ακούσαμε στην αρχή του Δελτίου ότι η φωτιά αυτή τη στιγμή έχει οριοθετηθεί, όμως δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι έλεγχο, υποπλήρη έλεγχο με καθώς οι δυνατοί άνεμοι δημιουργούν πρόβλημα με την πιθανότητα να Η ισχυρή πυροσβεστική δύναμη που παραμένει στην περιοχή. Οφείλουμε να δείξουμε σεβασμό σε αυτούς τους ανθρώπους που τώρα για 24 ώρα επιχειρούν στην περιοχή εκεί με όλες αυτές τις δυσκολίες, ανεξάρτητα από τον οποιοδήποτε σχεδιασμό και αυτό οφείλουμε να το πούμε. Τώρα πάμε να δούμε το μέγεθος της καταστροφής, γιατί μιλάμε για μια τεράστια έκταση. Οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο ότι σχεδόν το σύνολο των ελαιόδεντρων στην ευρύτερη περιοχή του Αμαρίου έχει καταστραφεί. Πάμε στην αίθουσα των ειδήσεων και την Μέρη Την Καριωτάκη. Θα δούμε γραφήματα και βεβαίω όλο το ρεπορτάζ. Μέρη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Μάνο, κυρίε και κύριοι. Είναι ανυπολόγιστη κυριολεκτικά, η καταστροφή που έχει υποστεί ο Δήμο Αμαρίου. Αυτό το πανέμορφο κομμάτι, το πολύγραφικό κομμάτι, το οποίο πρέπει να πούμε ότι στηρίζεται, στηρίζεται στην αγροτική παραγωγή. Ουσιαστικά, αυτή είναι η οικονομία του Αμαρίου. Όσο ανθυρή είναι αυτή η οικονομία. Το είδαμε βεβαίω και στο ρεπορτάζ, το ακούσαμε και από το ρεπορτάζ και από το ζωντανό του συναδέρφου, η οποία το είπε χαρακτηριστικά. Και εδώ έχουμε μια ανυπολόγιστη καταστροφή. Είναι χιλιάδε τα στρέμματα των ελαιόδεντρων που έχουν καεί και κοντά στα στρέμματα των ελαιόδεντρων. Βλέπουμε βέβαια και το σχετικό γράφημα τώρα. Και θέλω να πω, Μάνο, όπω το βλέπουμε, ότι εκεί ξύπνησαν μνήμε πραγματικά και από το καλοκαίρι του 2022, σου υπενθυμίζω, ότι εκεί πολύ κοντά, παραδίπλα, στον Άγιο Βασίλειο και μετά κάτω, στην Αγία Χαλήνη, είχαμε και εκεί τεράστιε καταστροφέ με τη φωτιά που καίει τρει μέρες τώρα, να κινδυνεύει πραγματικά να περάσει και στους όμορους δήμου. ευτυχώς όμως ε, σταμάτησε εκεί ε, στην και άκρη. Να, να πούμε μέρη, βλέποντας το γράφημα, ότι μιλάμε για ένα κομβικό σημείο της Κρήτη, ουσιαστικά η καρδιά της Κρήτη, με τεράστιες εκτάσεις ε, ε, ελαιόδεντρων και όχι μόνο. Mm -hmm, mm -hmm. Δεν πρέπει να ξεχνάμε την μεγάλη καταστροφή που έχει συμβεί πέρα από τις καλλιέργειες, και στον ζωικό πλούτο της περιοχής Βεβαίως. να σκεφτούμε ότι οι αναζωποί τις πρώτες ημέρες γινόταν από ζώα που μετακινούνταν από σημείο σε σημείο για να γλιτώσουν από τη φωτιά. Δυστυχώς είχαμε και αυτά τα δράματα και δεν πρέπει να ξεχνάμε τα ζώα Βεβαίως. που χάνουν ε, την ζωή τους σε αυτή την καταστροφή που δυστυχώς Ακούσαμε τον κύριο Αρναουτάκη χθε να φωτογραφίζει την πιθανότητα ενό εμπρισμού. Βεβαίω, το ανακριτικό τη πυροσβεστική και η πυροσβεστική υπηρεσία είναι που θα δώσει αυτή τι απαντήσει. Όμω, σε κάθε περίπτωση, μια πυρκαγιά στι 4 η ώρα τα ξημερώματα δεν ε, ξεκινάει από μόνη τη. Ε, επίσης πρέπει mm -hmm. να πούμε, μάλλον ότι έχουμε φοβερέ καταστροφέ ό,τι αφορά τα μελίσια. Το ΑΜΑΡΙ έχει παράδοση στο μέλι εκεί και έχουν καεί πάρα πολλά μελίσια. Ε, σχεδόν ολοσχερό έχει καταστραφεί η παραγωγή και εκεί. Αλλά βεβαίω, όπω ακούσαμε και στο ρεπορτάζ, υπάρχει πρόβλημα και με τι υποδομέ. Τα δίκτυα ίδρυυση και άρθρευση έχουν καταστραφεί κυριολεκτικά. Και το δίκτυο τη ΕΔΕΗ, το δίκτυο ηλεκτροφωτισμού και υπάρχουν πολύ σοβαρά προβλήματα. Να πούμε βεβαίω ότι ο Δήμαρχο Αμαρίου, κ. Μοντζάνο, από την πρώτη στιγμή ζήτησε να α, κηρυχθεί ο Δήμο σε κατάσταση εκτακτή ανάγκη και πραγματικά υπάρχουν κοινότητε, δημοτικέ κοινότητε που έχουν α, κηρυχθεί πλέον σε κατάσταση εκτακτή ανάγκη. Οι κοινότητε τη Αγία Παρασκευή, του Αγίου Ιωάννη, το Άνω Μέρου και του Αποδούλου, α, του Δήμου Αμαρίου, έχουν μπει α, σε αυτή την κατάσταση εκτακτή ανάγκη. Σύμφωνα με την α, α, οδηγία που υπέγραψε ο, ο Γενικό Γραμματέα Πολιτική Προστασία, ο κ. Βασίλη Παπαγεωργίου. η κατάσταση εκτακτή ανάγκη θα ισχύσει ω τι 9 του Σεπτέμβρη και τώρα μένει να δούμε πώ θα προχωρήσει όλη αυτή η ιστορία, γιατί εντάξει. Εντάξει, σε κατάσταση εκτακτή ανάγκη, όμω οι άνθρωποι στηρίζονται στην παραγωγή, στηρίζονται στα ελαιοδιαντρά του, στηρίζονται σε αυτή την περιουσία που χάθηκε και πρέπει να δούμε πώ θα αποζημιωθούν το συντομότερο και με το σωστότερο και τιμιότερο τρόπο. Θα σου πω χαρακτηριστικά παραδείγματα, <laughs> να μιλήσουμε για του σεισμοπαθεί που τρία Α, χρόνια ακριβώς, μετά περιμένουν, να, να μιλήσουμε για του πλημμυροπαθεί που περιμένουν δυστυχώ. Ακριβώ. Ακούσα χρόνο... το όνομα του κυρίου Τριαντόπουλου πριν από λίγο Α, και επειδή ακριβώς. ο κύριο Τριαντόπουλο μα είναι γνωστό. Ε, πρέπει να τα λέμε τα πράγματα με το όνομά του. Και νομίζω ότι στο ρεπορτάζ της Αλκιόνη που προηγήθηκε Ακούσαμε την αγωνία των κατοίκων Και τη σεβόμαστε απόλυτα ε, Λέγοντας ότι θέλουμε αποζημιώσει γρήγορα Γιατί κάτι και αυτού του τόπου είναι και αντιλαμβάνονται ότι έχει συμβεί σε αντίστοιχε περιπτώσει καταστροφών, είτε πλημμυρών είτε σεισμών. Έχουμε δεκάδε τέτοιε περιπτώσει τα τελευταία Σεπτέμβρης χρόνια του στην Κρήτη. Ακριβώς. <laughs> το 2021. Ακριβώ. Ο σεισμό του Αρκαλοχώρη. Για ρωτήστε ακόμα οι σεισμόπληκτοι που τι έχουν πάρει από αυτά που θα έπρεπε να έχουν πάρει και του έχουν υποσχεθεί μέχρι σήμερα. Για να μην θυμηθούμε του πλημμυροπαθεί του 2020, για παράδειγμα. Έτσι δεν είναι εδώ στη Χερσόνησο, στι Γούβε και στι άλλε περιοχέ. Και μιλάμε και για έναν Δήμο που η οικονομική του ευρωστία στηρίζεται στην αγροτική Ακριβώς. παραγωγή. Και μάλιστα μιλώντα με λεωπαραγωγού, μου είπε ότι μου είπαν σήμερα μέρη ότι η καταστροφή που έχει συμβεί στο Αμάρι θα μπορούσε να επηρεάσει συνολικά την κριτική ελαιοπαραγωγή της επόμενης ελαιοκομικής περίοδου για να αντιληφθούν οι πολίτε, γιατί μέγεθο καταστροφή μιλάμε στην περιοχή. Ακριβώ. Και πρέπει να πούμε ότι αυτή είναι η πρώτη καταγραφή, ανεπίσημη, έτσι. Δεν έχουμε επισήμω ακόμα καταγραφέ να δούμε τι ακριβώ έχουμε χάσει σε ε, καλλιεργήσιμη γη, τι ακριβώ έχουμε χάσει σε ζωικό κεφάλαιο, τι, τι έχουμε χάσει κυριολεκτικά σε υποδομέ. Αυτό θα το δούμε τι επόμενε ημέρε, όταν πια θα φύγουν, θα σβήσουν και οι τελευταίε αιστείε, οι οποίε όπω ακούσαμε και στο ρεπορτάζ και όπω είδαμε χαρακτηριστικά, εξακολουθούν να καίνε αυτή τη στιγμή. Έχουμε μπροστά μα δουλειά και το κράτος, το κεντρικό κράτο, έχει πολλή δουλειά μπροστά του να αποζημιώσει το συντομότερο και με τον καλύτερο τρόπο του ανθρώπου αυτού που δεν έχουν άλλου πόρου ζωή και θα πρέπει κάποια στιγμή το κεντρικό κράτο να το καταλάβει αυτό ότι οι άνθρωποι που ζουν στην περιφέρεια, στην επαρχία, στα χωριά μα, ζουν στα χωριά μα και αν δεν έχουν την αγροτική του παραγωγή δεν μπορούν να ζήσουν εκεί. Και πάμε να κλείσουμε με την έκκληση που γίνεται από την πολιτική προστασία. Θα δούμε και το σχετικό Βεβαίως. κάρτη. Το Σαββατοκύριακο που ξεκινάει είναι επίση ένα Σαββατοκύριακο που υπάρχει αυξημένο συναγερμό στην Κρήτη. Η περιφέρεια τη Κρήτη βρίσκεται στο πορτοκαλί. Άρα οφείλουμε όλοι να είμαστε διπλά και τριπλά προσεκτικοί. Ειδικά η πρόσφατη καταστροφή στο Αμάρι δεν επιτρέπει. Ε, απροσεξία από πολίτε. Γιατί υπάρχει και το φαινόμενο τη απροσεξία που μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή που μπορεί αυτή η καταστροφή να καταλήξει και σε τραγωδία με ανθρώπινε ζωέ. Είμαστε πολύ τυχεροί που μέχρι στιγμή δεν έχουμε θρυνήσει νεκρού και ευχόμαστε να παραμείνει έτσι. Όμω θρυνούμε περιοχέ, θρυνούμε οικονομία, θρυνούμε χαμένο φυσικό περιβάλλον, θρυνούμε ζώα. Πραγματικά έχει υποστεί μια τεράστια καταστροφή συγκεκριμένη περιοχή και θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Βλέπουμε το σχετικό χάρτη τη πολιτική Προστασίας. Είμαστε στο πορτοκαλί. Σημαίνει ότι ο κίνδυνο είναι πάρα πολύ υψηλό. Πρέπει να είμαστε όλοι πάρα πολύ προσεκτικοί. Έχουμε ακούσει κατά καιρού τι οδηγίε. Δεν ανάβουμε φωτιέ στην υπεθρογιά κανένα λόγο. Είμαστε πολύ προσεκτικοί και σε περίπτωση που δούμε, έστω από κάπου μακριά, μια, ένα ψήγμα καπνού να αιωρείται, καλούμε άμεσα την πυροσβεστική υπηρεσία, έτσι ώστε να προλάβουμε τα χειρότερα. Μέρη να σε ευχαριστήσουμε προ το παρόν και πάμε σε.